Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Εντελώς. Να μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη, να δούμε για τον κύριο Κώστα Σιφάκη, πώς γιόρτασε τα 80. Wow, έγινε 80 Κώστα Σιφάκη. 80 Κώστα Σιφάκη. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ που έχει φτιάξει η Βουλή Νεωνάκη. Φυσικά και να το ευχηθούμε βεβαίως. Να τα καταστήσει. Να τα καταστήσει. Πάμε. Στη Γέργερη, το χωριό που γεννήθηκε και ζει ο Κώστας Σιφάκης, βρέθηκαν αρκετοί καλλιτέχνες και φίλοι του για τα γενέθλιά του. Κλείνοντας τα 80 του χρόνια, οι τρεις του γη αποφάσισαν να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους και να υποδεχτούν φίλους καρδιακούς. Ο Κώστας Σιφάκης γεννήθηκε 27 Μαΐου του 1944. Ήταν 2,5 μηνών όταν οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον πατέρα του. Ακολούθησαν δύσκολες ημέρες για την οικογένεια, μα οι δυσκολίες δεν εμπόδισαν τη θέλησή του να ασχοληθεί με τη λύρα. 16 ετών ήταν όταν ανέβηκε πρώτη φορά στο πάλκο και από τότε μέχρι και σήμερα ο παλμός της καρδιάς του χτυπάει παράλληλα με όλων των κριτικών. Πάντα γνήσιος κριτικός, πάντα παραδοσιακός, πάντα στην παράδοση μέσα επάλεψε. Ήταν και είναι ένας άρχοντας της Γέργερης. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τα χρόνια αυτά που ασχολήθηκα με την κριτική μουσική βοήθησα όσο μπορούσα και εγώ με το δικό μου τον αγώνα για την κριτική μουσική, με τους γάμους και με τα πανηγύρια που πήγαινα και παίζα σε όλη την Κρήτη και όπου πήγαμε. Είμαι υπερήφανος γιατί συνεργάστηκα με ένα παραδοσιακό ατόφιο άντρα και στη λύρα και στο σώμα και στην οικογένεια. Γνώρισα σε ένα γλέντι στο Ζαρό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η κορμοστασά του και η λεβεδιά του στο πάλκο απάνω και το παίξιμό του που ήταν όλο ζωντάνια. Να τα εκατοστήσει και όχι μόνο, να τύχουμε και στα 120 και πιο πάνω ακόμα, να κάνουμε και άλλα γενέθλια. Έχει αφήσει και αυτό το λιθαράκι του στον τοίχο της παράδοσης. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Είδα τον Κωστή ότι είναι ακόμα δυνατός, γερός και του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα εκατοστήσει, να είναι γερός και να χαίρεται την όμορφη οικογένειά του. Να ευχηθώ στον κύριο Κώστα πολλά τα χρόνια του. Είμαστε εδώ σε μια εκπληκτική παρέα που έχουν διοργανώσει προς τιμήν του πατέρα τους και μπράβο τους. Με τιμήσανε οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου οι πιο πολλοί. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όπου και αν πήγα. Εύχομαι να συνεχίσει η κριτική μουσική, να έχει αυτή τη σταθερότητα που είχε.